κοντά μας και τον προπονητή της ΑΕΛ, τον Γιώργο Παλάλα. Γιώργο, μετά από 2,5 δεκαετίες στον χώρο του μπάσκετ, είμαι σίγουρος ήσουν και σε νικήτριες ομάδες, σε τελικούς και σε χαμένες ομάδες. Πώς θα διαχειριστείς εσείς ως ομάδα αυτή τη νύχτα για τη συνέχεια της σεζόν? Και οι παίκτριές μου και εγώ νομίζω έχουμε αυτή την εταιρεία, ούτως ώστε να βρούμε δύναμη να συνεχίσουμε. Σίγουρα είναι δύσκολο για εμάς. Προερχόμαστε από τρεις ήττες με έναν όρθιο, όμως πρέπει να βρούμε δύναμη για να παλέψουμε για το πρωτάθλημα. Παίζουμε στην ΑΕΛ, παίζουμε σε ένα σωματείο το οποίο έχει τους περισσότερους τίτλους στην Κύπρο και είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Και πώς βλέπετε την ομάδα στη συνέχεια, ειδικά μετά από την αλλαγή της ξένης, που είδαμε την ΑΕΛ αλλαγμένη σε σύγκριση με αυτό που έχουμε δει στην regular season? Νομίζω τώρα ότι αρχίσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Κανονικό μπάσκετ, μοντέρνο μπάσκετ, γρήγορο μπάσκετ. Η ομάδα χρειάζεται ακόμα δουλειά να βάλουμε μέσα την καινούργια την παίχτρια πιο μέσα στην ομάδα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φανούμε ανταγωνιστικοί στα play-offs. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.